αυτό το ευλογημένο γεσί που όλοι θέλουμε, αλλά βέβαια που όλοι βλέπουμε με διαφορετικό φακό όσον αφορά την εφαρμογή του. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Έτσι, μια εκτίμηση θέλω. Καταρχήν να πω ότι και αυτό αναγνωρίζεται όχι μόνο από όλους εμάς, αλλά θεωρώ και από τα κόμματα, ότι παρά το γεγονός ότι είστε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο, έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό αναγνωρίζεται νομίζω από όλους. Τώρα, επί της ουσίας, τι έχει πάει λάθος νομίζετε τόσα χρόνια και δεν έχουμε ηγεσί? Μια απόφαση του 2001, δεν μιλάμε τώρα χτες. Για να είμαστε ειλικρινείς, η μεταρρύθμιση της υγείας αποτελεί βασικά την βαθύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αγγίζει σωρία θεμάτων και στοχεύει στην αλλαγή της καθημερινότητας ενός εκάστοτε εξημών. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αφήσει οποιοδήποτε ανέπαφο. Ως εκ τούτου, μια μεγάλη αλλαγή εξορισμού προκαλεί ένα δέος και προβληματισμούς. Πάντως, σας διακόπτω, νομίζω, θεωρώ ότι είναι μαζί με το Κυπριακό το δεύτερο θέμα, το άλυτο όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο, έτσι. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, δεν υπήρξε προτεραιότητα. Παρότι ήταν πρωτοπόροι οι πολιτικοί που εψήφισαν το Γενικό Σύστημα Υγείας το 2001 για την εποχή τους, αν και είχε καθυστερήσει για κάποιους, για τη βάση, για την κοινωνία, δεν υπήρξε προτεραιότητα. Μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να πιο έντονα, έτσι, μάλιστα. Έντονα προβληματισμένη η κοινωνία από την μη ύπαρξη ενός συλλογικού συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης υγείας. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Ωστόσο, για να μην βλέπουμε πίσω, μπορούμε να κάνουμε πολλές αναλύσεις. Πολλά πράγματα, αλλά καλύτερα να βλέπουμε μπροστά, έτσι. Ναι, εγώ θεωρώ ειλικρινά ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έχουν οριμάσει όλες οι συνθήκες για να απαιτήσει η κοινωνία αυτόν που δικαιούται. Και δεν είναι τίποτε λιγότερο από έναν συλλογικό, γενικό σύστημα υγείας, ούτως ώστε ο κάθε ένας εξημών, ό,τι και αν έχει, ακόμα και αν έχει χρόνιες παθήσεις, ακόμα και αν δεν έχει τίποτε, να ξέρει ότι όταν του συμβεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας που δεν θα του συμβεί, σε όλους μας θα συμβεί, όταν του συμβεί να χρειαστεί ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, δεν θα χρειαστεί να απασχολείται με το αν έχει τα χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες του. Σωστό αυτό που λέτε, και είναι το σωστό. Να ρωτήσω κάτι τώρα, με βάση τους σχεδιασμούς, γιατί σύστημα, γενικό σύστημα υγείας μιλάμε, μόνο ασφαλιστικό ή πολύ ασφαλιστικό? Δεν υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Είναι ο ίδιος. Έχει ελεγχθεί και εξεταστεί και επικαιροποιηθεί κατά καιρούς από διάφορους οργανισμούς και συμβούλους. Και να σας πω, επειδή θεωρώ αυτή τη συζήτηση περί μονοασφαλιστικού, πολυασφαλιστικού, παρελκυστική, επιτρέψτε μου να σας πω, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο επιδέχεται προσαρμογών και τροποποιήσεων. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα σύστημα κοινωνικής, ένα σύστημα υγείας. Έτσι το ξεκινάμε, έτσι, και στην πορεία το διαμορφώνουμε ανάλογα με αυτό τις ανάγκες μας. Σκεφτείτε τα τουβλάκια, τα Lego. Εάν η βάση μας είναι τα Lego, μπορούμε να κάνουμε διάφορα και πολλαπλά σχήματα. Αυτή είναι η ουσία της εισαγωγής ενός συστήματος, για να μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε αναλόγως των αναγκών, γιατί οι ανάγκες δεν είναι σταθερές. Οι ανάγκες της δημόσιας υγείας μεταβάλλονται με την παρόμοια. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αν και εφόσον περάσουμε σε ένα γενικό σχέδιο υγείας, δεν θα αυξηθεί η ζήτηση του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν στα κρατικά νοσηλευτήρια, δεν θα προτιμήσουν τώρα τον ιδιωτικό τομέα περισσότερο? Εάν εισάγεται αύριο το πρωί, ναι, ένα σύστημα το οποίο θα επέτρεπε στον ασθενή να έχει επιλογή του παροχέα της υπηρεσίας, λόγω της κακής εικόνας η οποία επικρατεί για τα δημόσια νοσηλευτήρια, η οποία παρενθετικά να σας αναφέρω θεωρώ ότι είναι εν πολύ άδικη και μπορούμε να το συζητήσουμε, ο κόσμος θα δείξει μία τάση προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σε έναν όμως σύστημα το οποίο λειτουργεί εύρυθμα, ενιαίας
αγοράς υγείας, δεν είναι ανταγωνιστικός ο ιδιωτικός από το δημόσιο τομέα. Είναι αλληλοσυμπληρωματικός. Μιλάμε σε περίπτωση εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι ενιαίος, παρότι παρατίθεται σε στάδια χρονικά, οδηγεί αποκλειστικά στην εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Την περασμένη Πέμπτη, μέσα στη βοή της απεργίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πρωτοβουλία του έστειλε μια σειρά από μηνύματα στοχευμένα και ίσως ενδεχομένως τη σκόνη της όλης ιστορίας να μην ακούστηκε αρκετά ηχηρά το τελευταίο μήνυμα που έστειλε, το οποίο ήταν σαφέστατο. Προχωρούμε άμεσα με επίσπευση των διαδικασιών για την εισαγωγή του ΓΕΣΥ μέσω της αυτονόμησης και των υπόλοιπων μεταρρυθμίσεων. Άρα μην λέμε ότι προχωράμε άμεσα, για να έχουμε εφαρμογή ΓΕΣΥ χρειάζεται πρώτη αυτονομή των νοσοκομείων μας. Είναι αυτό το οποίο θίξατε προηγουμένως. Είναι βασική προϋπόθεση. Αφού πρέπει προηγουμένως να επιτρέψω στα δικά μου νοσηλευτήρια να γίνουν καλύτερα, να πατήσουν στα πόδια τους και να αναδείξουν τα καλά τους σημεία. Δεν έχουν εκτεθεί ποτέ σε ιδιωτικονομικό περιβάλλον. Δηλαδή πηγαίνεις στο νοσοκομείο, σου παρέχουν μια υπηρεσία. Ο γιατρός που σου παρέχει την υπηρεσία δεν έχει αντιληφθεί ποτέ ότι η υπηρεσία που σου παρέχει πρέπει να έχει έναν κόστος και να τιμολογηθεί. Ναι. Όμως, γιατρέ, κύριε Υπουργέ, για να είμαστε δίκαιοι, όλα αυτά τα χρόνια τα κρατικά μας νοσηλευτήρια δούλεψαν, προσέφεραν. Και συνεχίζουν να προσφέρουν. Έτσι, για να μην αδικούμε, γιατί υπήρξαν άνθρωποι και υπάρχουν γιατροί άξιοι, νοσηλευτές άξιοι, παραιατρικό προσωπικό που μάτωσαν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Κύριε Δημητρόπουλε. Μιλάει στο παιδόρο με τώρα ξαφνικά επειδή έχει διάφορα προβλήματα. Όχι, μιλάω για εσάς. Έτσι γενικότερα. Ακούστε να σας πω. Προβλήματα υπάρχουν σίγουρα. Έχετε κι εσείς σαν μέσα μαζικής επικοινωνίας σημαντικότατη ευθύνη. Και θα σας πω γιατί. Εγώ το είδα στη σύντομη θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας. Γίνεται κάτι στο δημόσιο πριν καν το πληροφορηθώ μέσα από τα κανάλια της νόμιμης διαδικασίας. Το βλέπω σε όλα τα κανάλια, γίνεται κάτι στον ιδιωτικό τομέα, με κάποιο μαγικό τρόπο δεν φτάνει ποτέ στα μήνυμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι, μπορεί να είναι περίπου έτσι. Σας το λέω, εμένα με έχει δυσαρεστήσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, γιατί ίσως θεωρεί ο δημοσιογραφικός κόσμος ότι μπορεί να έχει και άμεση πρόσβαση στα δημόσια νοσηλευτήρια, χωρίς να τηρούνται κάποια προσχήματα κάποιες φορές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι η δύναμη των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι αφενός οι σημαντικότατες υποδομές, οι οποίες στήχησαν πολλά εκατομμύρια στον Κύπριο φορολογούμενο και υπάρχουν. Άρα δεν χρειάζεται να χτίσουν κάτι. Για παράδειγμα, το Μακάριο Νοσοκομείο θεωρώ ότι είναι πρότυπο και λειτουργίας και προσφοράς. Δεν είναι μόνο το Μακάριο. Λέω το Μακάριο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Έτσι είναι σε... Υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία και κλινικές οι οποίες έχουν σημαντικότατα έργο να επιδείξουν. Αλλά έχουμε τις υποδομές, έχουμε το προσωπικό. Το προσωπικό μας, λόγω των δομών του δημοσίου, έχουμε στερηθεί των υπηρεσιών σημαντικότατων επιστημόνων, οι οποίοι και λόγω της αύξησης των απολαβών στον ιδιωτικό τομέα, επιλέγουν πλέον να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αιμορραγία, αν θέλετε, σημαντικών επιστημόνων, ειδικά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε κάποιες περιπτώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, η οποία δεν μπορεί να αναχαιτιστεί με τις δομές του δημοσίου της υφιστάμενης, γιατί υπάρχουν οι γνωστές κλίμακες κτλ. Δεν έχει την ευελιξία ο διευθυντής ενός νοσοκομείου να πει εγώ προσλαμβάνω αύριο έναν οφθαλμίατρο στο νοσοκομείο μου γιατί χρειάζομαι οφθαλμίατρο για να σπάσω μια λίστα. Πρέπει να σταματήσω. Τώρα, αυτό δύο θέματα θα ανακουβεντιάσουμε. Το ένα είναι αυτό με τις περίφημες και περιβόητες λίστες αναμονής, τι γίνεται. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι και ένα δημοσίευμα της Χαραυγής σήμερα για το ογκολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου, ότι μην το κάνουμε μια άλλη αροδαφνούσα. Το θεωρεί ότι είναι υποστελεχωμένο και ότι δεν ενδιαφέρει κανένα πλέον η κατάστασή του. Μάλιστα. Κοιτάξτε, για το θέμα των λιστών, να σας πω πρώτα. Υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έχουμε λάβει σχετική εντολή και εκπονούμε συγκεκριμένη μελέτη, η οποία μετά την τροχιοδρόμηση των μεταρρυθμίσεων, το μεσομακοπρόθεσμα αυτονόμησης ΓΕΣΥ, και αφού ξεκαθαρίσει αυτό, θα αρχίσει να εφαρμόζεται
το πρόγραμμα των βραχυπρόθεσμων λύσεων που θα έχουν ως στόχο την απάμβλυνση των προβλημάτων της καθημερινότητας του ασθενούς μέσα στα νοσηλευτήρια μέχρι ότου η αυτονόμηση και οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις να αρχίσουν να φέρνουν καρπούς ορατούς. Έχουμε λοιπόν πολιτική εντολή να στοχεύσουμε τις λίστες αναμονής πρωτίστως, αλλά και την επέκταση της ώρας λειτουργίας των εξωτερικών ιατρίων, ώστε ο κόσμος ο οποίος προστρέχει στα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορεί να εξυπηρετείται από τα εξωτερικά ιατρία και τις απογευματινές ώρες. Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα πιστεύω θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε. Για το οικολογικό, μπορούμε να πούμε κάτι στο οικολογικό τμήμα. Το θέμα του καρκίνου πρέπει να το αντιμετωπίζει κανένας ολιστικά στη χώρα μας. Δεν γίνεται να το βλέπει κάποιος αποσπασματικά. Αν το ογκολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, παραδείγματος χάρη, έχει πρόβλημα προσωπικού, έχει πρόβλημα προσωπικού. Είναι και αυτό μία ένδειξη, μία απόδειξη ότι οι δομές του δημοσίου που δεν μπορούν να κρατήσουν, να συγκρατήσουν έναν επιστήμονα να εργαστεί εκεί, αδυνατούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τις οποίες στοχεύουν. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δει το θέμα του καρκίνου ολιστικά, χωρίς διακρίσεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα, δημιουργώντας μια θεματική, αν θέλετε, αυτονόμηση στο θέμα του καρκίνου, γιατί είναι, αν θέλετε, ο σημαντικότερος εχθρός της υγείας των συμπολιτών μας. Ο καρκίνος πρέπει να αντιμετωπιστεί συγκεντρωτικά μέσα από όλους τους παράγοντες του ιδιωτικού ή μη Δημοσίου τομέα. Κύριε Υπουργέ, επειδή ακριβώς στήξατε ένα θέμα που είναι γνωστό, ότι φεύγει κόσμος από τα δημόσια νοσηλευτήρια, γιατροί κυρίως. Άρα εδώ χρειάζεται.